Ο καθηγητής ο κ. Λουκάς Τσούκαλης, επικεφαλής του Ελληνικού Ιδρύματος Εξωτερικής Πολιτικής, του ΕΛΙΑΜΕΠ, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Τσούκαλη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Όλοι λένε ότι αυτό που βλέπουμε δεν το έχουμε ξαναδεί. Καταρχήν διάβαζα σήμερα έναν υπολογισμό ότι οι νεκροί που είχε το Ισραήλ σε αυτήν την υπόθεση, στα πρώτα λίγα 24 ώρα, ήταν περισσότεροι από τους νεκρούς που είχε το Ισραήλ σε τρεις μεγάλους πολέμους, τον πόλεμο του 56, του 67 και του 2006 στο Λίβανο. Και οι συνθήκες, εν πάση περιπτώσει, αυτής της σύγκρουσης φαίνεται ότι έχουν κάποια καινούργια χαρακτηριστικά και δεν έχουν προηγούμενο. Καταρχήν, τι λέτε για αυτόν τον βασικό φόβο που έχουν όλοι, αυτό να εξελιχθεί σαν ντόμινο, δηλαδή να κρατήσει σε βάθος χρόνου και να εμπλέξει και άλλους παράγοντες, να μας εμπλέξει όλους δηλαδή. Προφανώς αυτό που συνέβη είναι μια φοβερή τραγωδία, δηλαδή οι φρικαλαιότητες, οι σφαγές των αμάχων είναι φρικιαστικές. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε όλη την ιστορία, δηλαδή η τραγωδία δεν ξεκίνησε το Σάββατο. Την τραγωδία τη ζήσανε με φρικαλαίο τρόπο οι Ισραηλινοί με τις σφαγές των δικών τους πολλών αμάχων. Αλλά η τραγωδία γενικότερη, ιδιαίτερα των Παλαιστινίων, διαρκεί δεκαετίες. Και ενώ καταδικάζει κανείς και πρέπει να καταδικάσει αυτές τις φρικαλαιότητες, ταυτόχρονα πρέπει να προσπαθήσει να καταλάβει ποιο είναι το πρόβλημα, ποια είναι η ρίζα του προβλήματος και να αντιμετωπίσει αυτή και να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα από μόνο του. Δηλαδή έχεις μερικά εκατομμύρια Παλαιστινίων που ζουν σε δεινές συνθήκες, στη δυτική όχθη υποκατοχή, σε ένα σύστημα apartheid, χωρίς δικαιώματα, με εξοντοτικές συνθήκες οικονομικές, με τους υπηκισμούς των Ισραηλινών στη Δυτική Όχθη να μεγαλώνουν καθημερινά, να καταδικάζονται επισήμως από τη διεθνή κοινότητα περιλαμβανομένων των δυτικών χωρών, αλλά να παραμένουν σε απλές καταδίκες και να μην γίνεται τίποτα. Και ουσιαστικά αυτό, και να πιστεύει ιδιαίτερα η κυβέρνηση Νετανιάχου, ο ίδιος ο κ. Νετανιάχου, ότι η λύση του Παλαιστινιακού προβλήματος είναι η μη λύση, δηλαδή ότι κάποια στιγμή δεν θα υπάρχει πλέον θέμα, διότι οι Παλαιστίνοι ή θα έχουν αποδεχτεί τη μοίρα τους ή θα φύγουν. Κάτι θα γίνει, θα μείνουν δεύτερη ή τρίτης κατηγορίας πολίτες εντός ενός μεγαλύτερου Ισραήλ. Με αυτόν τον τρόπο έχει περιθωριοποιήσει ουσιαστικά πολιτικά τον Αμπάς και όλη την παραδοσία και Φατάχ. Ναι. Οι άνθρωποι δεν παίζουν πλέον πολιτικό ρόλο. Σωστά. Βέβαια, τίποτα από αυτά δεν δικαιολογεί την αγριότητα. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Δηλαδή, θέλω να πω, όσα υφίστανται οι Παλαιστίνοι δεκαετίες ολόκληρες, δεν δικαιολογεί με κανένα τρόπο αυτή την φρικαλαιότητα. Ναι, προφανώς δεν το είπατε. Αλίμονο. Και από την άλλη μεριά, είναι σαν τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια το Ισραήλ να ήθελε να απονομιμοποιήσει κάθε μετριοπαθή Παλαιστίνιο, την Παλαιστινιακή Αρχή στη Δυτική Όχθη, τον Αμπάς, και να έχει απέναντί του μόνο τύπους αντιχαμάς, με τους οποίους είναι αδύνατος ο διάλογος, σαν να ήθελε να αποδείξει ότι είναι αδύνατος ο διάλογος. Φαντάζομαι ότι μερικοί στην κυβέρνηση Νετανιάχου μπορεί και να το πιστεύουν αυτό και να το επιδίωξαν συνειδητά. Δηλαδή, γιατί αν έχεις απέναντί σου κάτι φανατικούς Ισλαμιστές για τους οποίους η ζωή δεν μετράει, είναι και πιο εύκολο να πεις, δηλαδή, εγώ πώς να διαπραγματευτώ με αυτούς. Αυτοί δεν είναι λογικοί άνθρωποι. Ενώ αν έχεις απέναντί σου έναν ήπιο σοβαρό Παλαιστίνιο, ο οποίος επιδιώκει μια λύση συμβιβαστική και τη δημιουργία δύο κρατών που μπορούν να συμβιούν με ειρηνικά, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Και ο φανατισμός, ξέρετε, μάλλον και η απελπισία οδηγεί σε βία. Αλλά και ο φανατισμός από τη μια πλευρά προκαλεί φανατισμό από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, μην ξεχνάμε τι δηλώσεις έχουν κάνει μερικοί από τους υπουργούς
της κυβέρνησης Νετανιάχου. Ίσως γι' αυτό και για να φέρει σε πέρας αυτήν την πολύ δύσκολη κατάσταση, ο κύριος Νετανιάχου έκανε μια άπλωση χέρι στην αντιπολίτευση με την οποία ήταν σε μεγάλη σύγκρουση, προκειμένου να έχει μια πιο... μια κυβέρνηση η οποία, πώς να πω, να είναι σε θέση καλύτερα να χειριστεί τις δυσκολίες που έρχονται. Ναι, φαντάζομαι, διότι πλέον το Ισραήλ έχει υποστεί ένα φοβερό σοκ. Και το καταλαβαίνω. Και Άστος. Συμμερίζομαι τον πόνο των Ισραηλινών. Είναι φοβερός. Ναι, είναι. Τώρα τι κάνουμε, από εδώ και πέρα τι κάνουμε. Δηλαδή τι κάνουμε ως διεθνής κοινότητα, ως Ευρώπη ίσως, που και αυτή νομίζουμε μεγάλη ανησυχία αλλά και αμηχανία τα βλέπει όλα. Η Ευρώπη για μια ακόμη φορά στα μεγάλα θέματα δυσκολεύεται να παίξει ρόλο. Σε μεγάλο βαθμό γιατί είναι διχασμένη. Δεν υπάρχει συμφωνία στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπαθούμε να ανακαλύψουμε ενότητα εκεί που ουσιαστικά δεν υπάρχει. Σας θυμίζω για παράδειγμα ότι ο κ. Ορμπάν στην Ουγγαρία ταυτίζονταν απόλυτα με τον κ. Νετανιάχου. Χώρες άλλες όπως η Σουηδία, όπως η Γαλλία έχουν διαφορετική αντιμετώπιση, δηλαδή καταδικάζουν την τρομοκρατία και καλώς κάνουν, αλλά ταυτόχρονα λένε ότι παιδιά υπάρχει ένα πρόβλημα που διαρκεί και είναι τεράστιο και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και αυτό που με φοβίζει τώρα είναι καταλαβαίνω ότι βγαίνει η Ζελνή κυβέρνηση, βγαίνει η περισσότερη Ζελνή και λένε πρέπει να πάρουμε εκδίκηση και πρέπει να εξαφανίσουμε τη Χαμάς από προσώπου γης. Μόνο που για να εξαφανίσεις τη Χαμάς από προσώπου γης θα πρέπει ίσως να ισοπεδώσεις τη λωρίδα της Γάζας. Και στη λωρίδα της Γάζας συνοστίζονται 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Ναι, και πάρα πολλοί από αυτούς είναι η πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή του πλανήτη. Ακριβώς. Λοιπόν, και αν πες ότι το κάνεις και διαιωνίζεις αυτό τον κύκλο του θανάτου, πιστεύεις ειλικρινά ότι έχεις λύσει το πρόβλημα? Δηλαδή δεν πρέπει να πάρουμε και μερικά μαθήματα από την ιστορία? Το Ισραήλ πολλές φορές προσπάθησε να αντιμετωπίσει, να λύσει το πρόβλημα το Παλαιστινιακό δια της ισχύως. Δεν το λύσε. Και κάθε τόσο εμφανίζονται διαφόρων ειδών μάρτυρες. Δεν δικαιολογώ τους μάρτυρες. Αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε από πού προκύπτουν. Μιλάμε πολύ λογικά, αλλά αναρωτιέμαι αν εις αυτές τις συνθήκες και αυτό έτσι όπως διαμορφώθηκαν μετά τις αυτές τις φοβερές φωνικές επιχειρήσεις, υπάρχει πια περιθώριο μια ψύχρεμη φωνή σε αυτή την περιοχή του κόσμου να ακουστεί και να κάνει αυτό που δεν έγινε όλο αυτόν τον καιρό, δηλαδή να αναβιώσει μια λογική, ας πούμε, ειρήνης, διαλόγου, λύσης δύο κρατών? Το πράγμα είναι πολύ δύσκολο σε αυτή τη φάση και γι' αυτό ακριβώς θα μπορούσε να είναι κρίσιμος, κρισιμότατος ο ρόλος πρώτα πρωτευόντως των Ηνωμένων Πολιτειών και δευτερευόντως της Ευρώπης. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο ίστατος προστάτης του Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν, αν θέλουν, να συγκρατήσουν τα πράγματα και να προσπαθήσουν να επιβάλλουν μια λογική που θα μπορεί να επιβιώσει μεσοπρόθεσμα. Δεν το έχει κάνει ουσιαστικά μέχρι σήμερα. Ναι. Πηγαίνει ο κύριος Μπλίνκελ εκεί. Διάβαζα, θα το είδατε κι εσείς, ένα άρθρο στους Times της Νέας Υόρκης του Τόμας Φρίντμαν, ενός δημοσιογράφου που ξέρει καλά την περιοχή, που λέει ακριβώς αυτό. Ζητάει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να συγκρατήσουν το Ισραήλ, να το, κατά κάποιο τρόπο να το βοηθήσουν να φερθεί έξυπνα, να αντιδράσει έξυπνα σε αυτή την φοβερή τραγωδία που υπέστη για το καλό του Ισραήλ. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζουκαλή. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλά.